την πολιτική επικαιρότητα θα σχολιάσουμε στην συνέχεια με τον συνάδελφο Μιχάλη Αγραφιώτη. Να συνδεθούμε μέσω Skype. Καλησπέρα, Μιχάλη. Εξελίξεις έχουμε, ραδιοκτές εξελίξεις, σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για δύο σημαντικά θέματα. Ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ για την δημοσκοπική εταιρεία Opinion και βέβαια για την λίστα Πέτσα. Και είχαμε και εξελίξεις, έχουμε εξελίξεις και στο Κινάλ μετά την νοσηλεία της Φόφης γεννηματά στον Ευαγγελισμό από χθες το μεσημέρι. Να πούμε, Κατερίνα, πρώτα απ' όλα τις θερμότερες ευχές μας για την και περαστικά για την Φόφη γεννηματά να γίνει σύντομα καλά και να είναι πάλι δυνατή στον πολιτικό βίο. Τη Φόβη Γεννηματά την είχαμε φιλοξενήσει και πέρσι στο σταθμό μας στην τηλεοπτική εκπομπή Ώρα Αιχμής. Είναι πολύ καλή και πολύ συνεργάσιμη στα θέματα που έχουμε να αναδείξει με τους δημοσιογράφους γενικότερα και το στενό της περιβάλλον. Πολύ συνεργάσιμη. Πάντως, αλλάζουν, να ξεκινήσω από το κοινά, αλλά αλλάζουν πάρα πολύ πλέον οι πολιτικές τάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας μετά από. Ευχόμαστε να είναι όλα περαστικά για τη Φόβη Γεννηματά, αλλά δήλωσε ότι δεν θα ξαναείναι υποψήφια πρόεδρος για το Κινάλ. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί αλλαγές και στις ισορροπίες μεταξύ των υπολείπων κομμάτων. Διότι, Κατερίνα, πρέπει να πούμε ότι τώρα όποιος και να βγει πρόεδρος, πρώτα απ' όλα έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσέγγιση στη Φόβη Γεννηματά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για να την ευχηθούν περαστικά. Αυτά πάντα τέτοιες περιπτώσεις εξομαλύνουν και αμβλύνουν το πολιτικό κλίμα. Έτσι. Βλέπουμε ότι μέχρι και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος ξέρουμε όλοι τι είχε γίνει με τη Φόβη Γεννηματά και πώς είχαν συγκρουστεί πολιτικά, ότι έβγαλε μήνυμα στήριξη στη Φόβη Γεννηματά και τέλει περασμένα, ξεχασμένα όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει στην πολιτική να παραμερίζονται και να κοιτάμε να γινόμαστε καλά στην υγεία μας. Νομίζω ότι η υγεία, Μιχάλη, είναι πάνω από όλα και από όλους τελικά. Αν έχουμε υγεία, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Αν δεν έχουμε υγεία, τίποτα. Και να ξεπεράσουμε φυσικά και πολιτικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Το λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα στο να έρθουν κοντά όλα τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως ιδεολογίες, για να λύσουν τα προβλήματα της χώρας μας. Γιατί αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, να λυθεί το κύμα της ακρίβειας, το οποίο ταλανίζει όλους τους Έλληνες πολίτες, η πανδημία, η οποία επίσης ταλανίζει τους πολίτες και έχει πολλούς συνανθρώπους που μας χτυπήσει και είναι στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και πρέπει να τελειώσει αυτό το φιάλτης, να τελειώσει αυτό το φιάλτης κάποια στιγμή. Και φυσικά να ξεπεραστούν η εξέλιξη που έχει δημιουργήσει η πανδημία και η παρενέργεια στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό πρέπει να επιδιώξουμε τώρα, να επουλώσουμε αυτές τις ανοιχτές πληγές. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι τώρα, ότι αυτό που είπες για τις δημοσκοπήσεις τώρα, έρχομαι στην Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις, αν και εγώ τις θεωρώ προσωπικά ότι είναι η τάση της στιγμής. Υπάρχουν κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις που νομίζω ότι κακώς αυτόν που θέλουν να βοηθήσουν κάνουν. Σωστά. Δηλαδή τώρα πολύ η σωστά. Μάρκ έβγαλε μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θα κρίνω τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ούτε θα κρίνω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας νοιάζει τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζει ότι δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα παρουσιάζει άνοδο. Πώς λοιπόν θα έρθει ο απλός ο μέσος πολίτης και θα εμπιστευτεί τη δημοσκοπική εταιρεία που δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα με τα τόσα λάθη και τα τόσα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, διότι είχαν βγάλει ένα αφήγημα στην αρχή της πανδημίας ότι όλα πάνε καλά και πράγματι πήγαιναν όλα καλά, δεν τη διαχειρίζονται σωστά την πανδημία. Εγώ δεν θα πω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάποιοι λένε τι προωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι θέμα προώθηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που είναι κυβέρνηση, να μην χαλαρώνει, να μην εφησυχάζονται τα στελέχη, να δουλεύουν υπέρ της κοινωνίας και του λαού, να κάνουν έργο. Διότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και λένε να έχετε 41%, μη σας νοιάζει τίποτα, βγαίνουν και λένε: εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Όλα καλά τα πάμε, όλα τέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω, άρα εμείς είμαστε για πάντα ηγέτες και για πάντα θα είμαστε νικητές και θα βγαίνουμε για μια ζωή. Όχι. Αυτές οι νοοτροπίες, Κατερίνα, στην Ελλάδα την οδήγησαν στον γκρεμό. Μην τα ξεχνάμε. Αυτές οι μονοκατηματικές κυβερνήσεις, οι οποίες νόμιζαν ότι ήταν οι άρχοντες του τόπου και για πάντα εξουσία,
Ναι. Αυτά οδήγησαν τελείωσαν την Ελλάδα στον τρεμό. Τελείωσαν αυτά. Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και κάτι στο συλλογισμό σου. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την λίστα Πέτσα και για την δημοσκοπική εταιρεία. Εσείς ο μη αντιπολίτευση συντάσσεται σε αυτή την πρόταση, γεγονός που αποδεικνύει ότι τελικά κάτι υπάρχει. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι βλέπουν κάτι πίσω από την λίστα Πέτσα και από την δημοσκοπική εταιρεία. Και βεβαίως και όλη η κοινή γνώμη το βλέπει, Κατερίνα, διότι τα κανάλια με την πολιτική που κάνουν, ειδικά τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έπεσαν εκατομμύρια σε αυτά τις τελευταίες χρονιές, δεν μπορούν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση και τους λιβανίζουν όλη μέρα. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει πίσω από όλο αυτό. Θυμάσαι εγώ... παλιότερα, Μιχάλη, που υπήρχε το ΕΣΟΡΟΥ και το κάθε κόμμα είχε χρόνο σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τα ποσοστά που είχαν στη Βουλή. Το θυμάσαι. Θυμάσαι ότι υπήρχε και ένα ΕΣΟΡΟΥ. Τώρα τίποτα. Δηλαδή. Υπάρχει μονομέρεια στην ενημέρωση και πολλά μέσα προβάλλουν συγκεκριμένα κόμματα. Δυστυχώς, Κατερίνα. Το κυβερνών κυρίαρχα. Δεν υπάρχουν, δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις η νομοθεσία. Αυτό βέβαια είναι αρμόδιες οι δικαστικές αρχές να δουν τι συμβαίνει. Και βέβαια και αυτή η επιτροπή που αν γίνει πρέπει να γίνει για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Γιατί ο κόσμος βλέπει δημοσιογράφο έξω και λέει «Α, είσαι μέσα στη λίστα Πέτσα, εσύ πήρες λεφτά από τον Πέτσα και όλα αυτά». Αυτά είναι ψέματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και ο κόσμος πρέπει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αλλά για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, πρέπει να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές να διελευκάνουν υπόθεση. Και εγώ τότε θα έλεγα, που μάλιστα μίλησα με τον κύριο Πέτσα αρκετές φορές από τότε μετά τη λίστα, και λέω: έκανε ένα τραγικό λάθος. Έπρεπε να δώσει χρήματα στους σταθμούς και στα μέσα, ανάλογα με πόσα άτομα έχουν ασφαλισμένους και πόσες οικογένειες ζουν από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι όχι... το σωστό. Να υπάρξει ένα όχι κριτήριο. Όχι, μας αρέσει ο ΤΑΔΕ, δημοσιογράφος μας αρέσει, του δίνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν μας αρέσει ο άλλος, του δίνουμε τίποτα. Όχι, θα πάρεις τις καταστάσεις από ΕΦΚΑ, επίσημες κρατικές καταστάσεις, θα δεις πόσους ασφαλισμένους έχει το κάθε μέσο και από εκεί και πέρα θα βγάλεις συμπεράσματά του και πόσα λεφτά θα πρέπει να δώσεις για να ζήσουν οι οικογένειες. Αυτή είναι η αλήθεια, Κατερίνα. Δεν κουστάρουμε το ΤΑΔΕ μέσο και πάμε ρίχνουμε όλα τα λεφτά εκεί. Έτσι ακριβώς. Αυτό θυμίζει καταστάσεις, μην πω τριτοκοσμικές. Από εκεί και πέρα, για τις δημοσκοπικές εταιρείες, επειδή ο κόσμος κάθεται και συζητάει και έχει πάρα πολλές επιφυλάξεις για τις δημοσκοπικές εταιρείες, είναι κάποιοι βέβαια που τους βολεύουν, επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, θα είχα να πω ότι είναι η τάση της στιγμής. Ποτέ, μα ποτέ, ο κόσμος δεν θα ψηφίσει ανάλογα με το τι θα πει στο τηλέφωνο στη δημοσκόπηση. Μην το και εγώ στο τηλέφωνο, Μιχάλη, εσύ, μπορεί να μην είμαστε αντικειμενικοί, άλλα να μας ρωτάνε, άλλα να απαντάμε, κατά το δοκούνι πιθανά να θέλουμε να παίξουμε. Και όλοι σε εισαγωγικά η λέξη. Για να λέμε αλήθειες κάποια στιγμή. Αλλιώς σκέφτομαι, Κατερίνα, όταν σηκώσω το τηλέφωνο σπίτι μου και θα είμαι στην πολυθρόνα μου και θα είμαι άνετος, και αλλιώς πίσω από το παραβάν. Έτσι είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε, ο Έλληνας έτσι σκέφτεται. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουμε, μπορεί και η δημοσκόπηση να μην πέσει έξω και να βγει παραπάνω ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί λιγότερο. Πάντως, το να αφήνεις τα στελέχη σου να καθησυχάζουν και να λένε: ωραία, είμαστε μπροστά στις δημοσκοπήσεις, άστε τα όλα να πηγαίνουν με αυτόματο πιλότο, αυτό δεν είναι καλό. Ως πολίτης το λέω. Ως πολίτης που θέλω η χώρα μου να προοδέψει και να πάει καλύτερα. Το να λες τον άλλον τα πας καλά, ποτέ δεν του κάνεις καλό. Το να τον κάνεις κριτική. Ουσιαστικά τον δημιουργείς προτετελεσμένον να κάτσει να δουλέψει και να παράγει πολύ περισσότερο έργο από ό,τι θα παρήγαγε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Να υπάρχει κριτική και καλοπροαίρετη κριτική. Όταν κάνουμε κριτική, το λέμε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα, για να είμαστε ειλικρινείς σε κάποια στιγμή. Θα δούμε λοιπόν και θα ακούσουμε και τη συζήτηση στη Βουλή, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.